Σήμερα θα δοκιμάσουμε τα πιο περίεργα snacks που υπάρχουν. Είναι αυτό εδώ πέρα, παιδιά, σε σχήμα κάσας, το οποίο περιέχει έναν σκελετό. Είναι αληθινό αίμα. Παιδιά, είναι όντως σαν μυαλό. Στάζει. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Γιάννακο Halloween. Όπως βλέπετε, σήμερα θα δοκιμάσουμε τα πιο περίεργα snacks που υπάρχουν. Αίμα, εγκέφαλος και πάρα πολλά άλλα. Εδώ πέρα, παιδιά, γίνεται χαμός, έχω πάρα πολλά snacks. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω με πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Το πρώτο snack το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι αυτό εδώ πέρα, παιδιά, σε σχήμα κάσας, το οποίο περιέχει έναν σκελετό. Δεν ξέρω αν είναι μπισκότο, δεν έχω καταλάβει τι στο καλό είναι αυτό. Πάντως φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Α, πάζλ, το είδαμε. Παιδιά, έχει κόκαλα. Πρέπει να το συναρμολογήσω όντως. Κάνουμε cut και επανερχόμαστε. Παιδιά, τον έσπασα. Ήθελα να σας το δείξω. Το έσπασα τα κόκκαλα. Παιδιά, εκεί που ήθελα να σας πω ότι το συναρμολόγησα, το έσπασα. Μου έφυγε από το χέρι. Έσπασε. Ελάτε, παιδιά. Παιδιά, μπορεί να το βγάλω screenshot. Του λείπει η μέση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι συναρμολόγηση. Αυτό τώρα είναι ένα σκελετός, όπως βλέπετε. Υποδιάλυση. Λοιπόν, πάμε να του φάμε το κεφάλι. Είναι σαν καραμελίτσες. Καλά, να φύγει το δόντι. Θα μου φύγει το δόντι. Παιδιά, ξέρετε τι είναι. Ξέρω. Το βραχιόλι. Ναι. Το βραχιόλι, ρολόι. Ναι. Καραμέλα. Ναι. Αυτό. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό. Τώρα αυτό για ένα παιδάκι θα του φύγει το δόντι. Θα πάει στη μαμά, θα μείνει μαλάμο το παιδί. Έξω από τα δόντια θα τη λέει. Παιδιά, όχι, δεν εγκρίνω. Ωραίο νόστιμο, μου θύμισε αναμνήσεις, αλλά αυτό θα σου φύγει το δόντι. Είναι επικίνδυνο. Μακριά από αυτό το σνακ. Βάζουμε 0 στα 10 μα. Καλέ, θα πάτε δοντίατρο για μας, έλα. Επόμενο. Το επόμενο σνακ που είναι να δοκιμάσουμε είναι αληθινό αίμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουν φτιάξει κάτι φοβερό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ ωραίο εννοείται για το Halloween. Εδώ πέρα λέει ότι είναι αίμα, διάφορες ομάδες, ΑΒ, 0, ΑΒ. Δεν μας έχει βάλει ποιο αίμα είναι όμως αυτό, για να ξέρουμε αν ταιριάζει με το δικό μας. Ωραίο είναι. Έχει την πλάκα του, που είναι όντως σαν αίμα, ρόδι, λεμόνι και blueberry. Όχι blueberry, raspberry. Θα ήθελα το σημερινό βίντεο να ξεπεράσει τα 10.000 like για να πάμε να εξερευνήσουμε στοιχειωμένο σπίτι. Πολύ ωραίο, κάτι διαφορετικό. Βάζω ένα 9 στα 10. Επόμενο snack, παιδιά, είναι αυτά εδώ πέρα τα πατατάκια με ketchup. Έχει διάφορα σχήματα, σε ιστό αράχνης, νυχτερίδα και έτσι διάφορα τρομακτικά. Πάμε να δούμε πώς είναι. Μυρίζει πάρα πολύ έντονη κέτσαπ. Τέλειο. Έλα ρε, νυχτερίδα ή αράχνη είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έλα παιδιά. Oh my god. Πολύ ωραία. Έχουμε πολλά σημαξές. Αυτό. Πολύ αυτό. Γιατί, γιατί έτσι. Φτάνει καλέ. Λοιπόν, θα μα φτιάξω. Καλή σταμάτα. Πολύ ωραίο. Όχι, πολύ καλό. 10 στα 10, ρε. 10. Επόμενο snack, παιδιά, που βρήκαμε είναι αυτά εδώ πέρα τα toxic toads. Τα οποία είναι κάποια τοξικά βατράχια. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ζελεδάκια. Σε διάφορες γεύσεις. Τώρα, μήπως κάποια είναι αηδία, όπως είναι αυτές οι καραμελίτσες. Θα πάμε να δοκιμάσουμε το κίτρινο βατραχάκι. Βες το καλό, παιδιά, τι βλακίες είναι αυτά που βλέπω. Παιδιά, δεν τρώω τα ζελεδάκια, εγώ τα σχένομαι. Να δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν, τώρα αυτό. Αυτό είπανε για μου. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τώρα αυτό. Είναι λάθος όλο αυτό το. 0 στα 10, μην δοκιμάζετε τα toxic toads, τα βατράχια αυτά εδώ πέρα έχουν βάλει μια βλακία. Στο τέλος θα μας βάλω κανένα βατραχοπόδαρο. Περνάμε σε επόμενο, γιατί αρχίζω και συνεχίζομαι και φέρτε μου κανένα πατατάκι με ketchup να συνέλθω. Επόμενο snack, παιδιά, το οποίο λέγεται Spooky Cookie Dub Bites. Είναι κάποιο σοκολατάκι μπισκότο, κάποιο σοκολατάκι, κάτι τι. Cookie dough, yeah. I'm sorry, the girl is from England. So, αυτά είναι σαν μικρά έτσι σοκολατάκια.
Καλέ, μέσα έχει τέτοιο. Τα στρογγυλά τα κουφετάκια που παίρναμε τέτοιο, που είναι σαν χαπάκια. Σε διάφορα χρώματα. Πολύ ωραίο αυτό. Πω πω. 10 στα 10. Επόμενο σνακ το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι αυτά εδώ πέρα, τα πατατάκια με τυρί. Και δεν έχω καταλάβει όμως τι σχήμα είναι αυτά. Αυτά τώρα είναι ιστή αράχνης, είναι αυγά. Είναι κάτι περίεργο, κάτι αψυχολόγητο. Αν έχει καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό. Σαν κουκούλι. Σαν κουκούλι. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ αφράτα όμως. Καλή, πάρα πολύ αφράτα και πάρα πολύ νόστιμα. Τέλειο. Βάζω ένα 8 στα 10. Επόμενο σνακ, παιδιά, είναι αυτά τα Halloween popcorn, τα οποία είναι όμως γλυκά. Είναι καραμελωμένα. Αλλά δεν είναι με καραμέλα βασικά, είναι γλυκά popcorn. Δεν λέει με τι, αλλά τα λέει sweet Halloween popcorn. Πώς μυρίζουν αρχικά. Δεν μυρίζουν καθόλου για γλυκό, μυρίζουν σαν κλασικά popcorn με αλάτι. Για να δούμε, είναι έτσι. Κολλεί πάρα πολύ κράντσι. Καραμέλα. Αλλά δεν έχει καραμέλα πολύ. Έχει όσο και είναι και αλμυρά. Πολύ καλό αυτό. Και πάρα πολύ αφράτα. Είναι σαν να έχουν γίνει τώρα. Ακούστε λίγο. ASMR. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Κάντε like όμως. Γιατί θα πάρω 30 κιλά και μετά δεν ξέρω πώς θα τα χάσω. Επόμενο σνακ, παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα το γλυφιτζούρι. Το οποίο είναι σε σχήμα κολοκύθας και λέγεται Poppin' Sklippin' Poppin' Lollipop. Πάμε να δούμε πώς μοιάζει. Είναι αυτό, παιδιά, που κάνει κρούτσου 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 στο στόμα. Κρούτσου κρούτσου στο στόμα, γι' αυτό πάλι θα νιώσετε ASMR. Κολοκύθα γεύση έχει αυτό, ή πορτοκάλι. Για να δούμε τώρα με αυτά. Α, είναι μπλε! Για να δούμε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μου θυμίζει όταν ήμουν παιδί και τα έπαιρνα συνεχώς αυτά. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πάρα πολύ ανθυγιεινά όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Απλά δεν διαρκεί πολύ ώρα το κράτσα-κράτσα. Τέλειο, ωραία. Παιδιά, πείτε μου πόσοι από εσάς έχετε δοκιμάσει τέτοια και αν σας αρέσουν. Βάζω ένα, 7 στα 10. Επόμενο. Επόμενο σνακ, παιδιά, το οποίο όταν το είδα θέλω να το δοκιμάσω πάρα πολύ, γιατί άμα είναι καλό, θα πάθω σοκ. Είναι με πάπρικα, είναι αυτά εδώ πέρα. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα τέτοιο, τα δρακουλίνια, σαν στυλ. Για να δούμε, θα είναι καλά. Τι είναι αυτά. Αυτό είναι το πατατάκι. Όχι, είναι κοπή, είναι αυτό το πατατάκι, όλα έτσι είναι. Αυτό είναι 30. Αυτό είναι μια σκατούλα. Ωραία, θα μας γεύσει. Ίδια με τα δρακουλίνια. Αλήθεια, μη σου πω. Καλύτερα. Τα παλιά δρακουλίνια. Μπράβο! Επιτέλους, βρήκα τα παλιά δρακουλίνια, παιδιά. Πώς γράψετε όλοι στα σχόλια, πώς έχετε παρατηρήσει ότι έχουν αλλάξει τα δρακουλίνια. Μόνο γι' αυτό το λόγο βάζω 10 στα 10. Με 9 στα 10 γιατί δεν μου αρέσει το σχήμα. Το επόμενο σνακ είναι αυτό εδώ πέρα το ζελεδάκι. Λέει πως είναι κάτι στα δανέζικα, λέει, και μετά λέει sticky gummy brain. Είναι μυαλό αυτό εδώ μέσα. Και όπως βλέπετε η Μέρη πήρε τη θέση μου γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω αυτή τη βλακή. Με ανάγκασε δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά παιδιά, όπως το όλοι συχαίνεται πάρα πολύ αυτές τις υφές. Οπότε θα είμαι το πειραματόζω για σήμερα. Παιδιά, είναι όντως σαν μυαλό. Στάζει. Σαν μαρμελάδα, ναι. Και αυτό είναι όντως ζελές. Εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή σαν ζελεδάκι. Ναι, να σου πω κάτι. Για ζελεδάκι με μαρμελάδα βάζω ένα 8 στα 10. Επόμενο Halloween snack, παιδιά, είναι μία βαλίτσα με τρομακτικά γλυκά. Όπως βλέπετε εδώ στα πλάγια μας λέει τι περιέχει. Α, απογοήτευση. Μας κορδεύεται. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ και καλά είναι μάτι. Όχι, αυτό εδώ είναι μάτι. Ξέρω μου το βλέπετε. Είναι μάτι, αυτό εδώ πέρα είναι σκούπα. Αυτό εδώ πέρα είναι καζάνι. Απαράδεκτη. Και αυτό έκανε 6 ευρώ. Ντροπή, αλήτες! 6 ευρώ και δεν είναι καν σε σχήμα. Ναι, τα περιτυλίγματα. Στην ουσία όλα σοκολατάκια είναι. Κούφια.
Κούφια! Ωστόσο είναι ωραία σοκολάτα. Κούφια αλλά ωραία σοκολάτα. Και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι μούμια. Ωραία σοκολάτα όμως, μπορώ να πω. Αλλά για το packaging και μόνο, βάζω 5 στα 10, παιδιά, ντροπή σας. Επόμενο snack, παιδιά, είναι το ίδιο πατατάκι με την ketchup που φάγαμε, αλλά αυτό είναι sour cream. Αλλά είναι το ίδιο σχήμα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Μου θυμίζει ξεκάθαρα τα Pringles. Τα Pringles τα πράσινα. Ναι, το κρεμμύδι. Λοιπόν, είναι έτσι στο και αυτά. Είναι σαν τα Pringles, αλλά είναι πολύ ξεβαμένη, ξεφτύλα τελείως η γεύση. Γιατί πραγματικά είναι σαν να τα έχουν βουτήξει στο νερό και να έχει φύγει η γεύση. 3 στα 10 γιατί, μόνο και μόνο γιατί έχουν ωραίο packaging. Επόμενο Halloween snack είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο με τη γατούλα. Το οποίο λέει Poppin' Sour Candy. Είναι Poppin' ξινά γλυφιτζούρια, ξινές καραμέλες, κάτι τέτοιο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχει πάρα πολλά μέσα. Λογικά είναι καραμελίτσες. Αρε, τι ωραίο όμως αυτό για να το βάλεις για τέτοιο φάρσα ή κέρασμα. Είναι ωραίο το... Πάρα πολύ ωραίο. Έχει αυτές τις καραμελίτσες όπως είναι το άλλο. Καταλάβατε τι εννοώ. Έχει μόνο τέτοια μέσα. Okay. Τέλεια ιδέα. Αυτό είναι ωραίο, γιατί καλέ, αυτό... νιώθω πλυντήριο. Καλέ. Αυτό είναι, μου δώσανε ένα... Καλέ, μήπως είναι για πλυντήριο. Απορριμπατικά είναι αυτά. Όχι παιδιά, αυτό μη το κάνετε στον εαυτό σας. Τι είναι αυτό. Ναι, καθαριστικό. Δεν είσαι το άλλο. Φου! 0 στα 10. Επόμενο Halloween snack είναι τα ακριβά δρακουλίνια αυτή τη φορά. Είναι ακριβά τα συγκεκριμένα, δεν είναι σαν τα άλλα που είχα πάρει. Και αυτά είναι υποτίθεται δρακουλίνια. Πάμε να δούμε αν όντως μοιάζουν. Μοιάζουν. Καμία σχέση. Η γεύση. Η μυρωδιά. Πάπρικα. Τα κλασικά τα πορτοκαλί είναι. Μ' αρέσουν τα πορτοκαλί. Αλλά είναι λίγο σκληρά ή μπαϊάτικα, δεν ξέρω. Κακός, γιατί ήταν πιο ακριβά από όλα τα άλλα. Ήταν και πολύ ακριβά αυτά. Ντροπή σας. Τώρα μου έβγαλε και λίγο λίπος. 3 στα 10. Επόμενο Halloween snack είναι αυγά αράχνης. Λέει και εδώ πέρα funny eggs και δείχνει απ' έξω κάτι αραχνούλες. Για να δοκιμάσουμε τα αυγά της αράχνης, πως αρχικά έχουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Βάλ το μέσα, παιδιά, και δάκωσέ το! Ναι, να μου φύγει όλη η γέφυρα. Έλα. Παιδιά, είναι επικίνδυνα αυτά τα υλικά. Βάλ το μέσα στο στόμα σου και δάκωσέ το, μην το κάνεις έτσι. Με τα πίσω δόντια. Α, κουφέ το γάμο. Κουφέ τα ράχνη. Τι δυράκι δεν φτιάχνουμε. Σήμερα γά... Συγγνώμη, άμα όλος παντρεύεται και είναι Halloween, να μην βάλω κουφέ το ράχνη. Καλά θα κάνει. Άρα. Εντάξει. Για γάμο, άμα θέλετε να πάρετε κανένα ιδιαίτερο κουφέτο. Σοκολάτα. Ωραία. Και πορτοκάλι. Τι δεν σ' αρέσει. Το πορτοκάλι. Όχι παιδιά, εντάξει αυτό. Μέτριο. Μέτριο για γάμο. Εγώ θα το σχολ... Ναι, ναι. 5 στα 10. Επόμενο Halloween snack είναι αυτά τα τέλεια φαντασματάκια. Δεν έχετε χάρη πάρα πολύ όπως και εγώ. Είναι... εγώ έχω χάρη πάρα πολύ γιατί είναι σε σχήμα φαντασματάκι. Και λέω, α, είναι με γεύση ketchup. Εντάξει. Είναι από την ίδια εταιρεία. Είναι από την ίδια εταιρεία, οπότε θα μ' αρέσει σίγουρα. Και μ' αρέσει πολύ και η κέτσαπ. Εντάξει, θα μυρίζαμε τώρα. Όχι, είναι πολύ ωραία. Τα άλλα όμως ήταν πιο ωραία με την κέτσαπ. Τα άλλα ήταν γαριδάκια, αυτό είναι πατατάκια. Ωραίο της κρασανιστό. Γεια, καλούτικο είναι. Βάζω ένα 7 στα 10. Επόμενο Halloween snack είναι αυτά εδώ πέρα, τα rainbow cookies, έτσι λέγονται. Τα οποία μέσα είναι soft cookies, αλλά έχουν μέσα και αυτά τα χρωματιστά σοκολατάκια. Πάμε να δούμε πώς μοιάζουν. Είναι από την ίδια εταιρεία με τα πατατάκια, οπότε πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλά. Μοιάζουν κάπως έτσι.
Δεν είναι μαλακό, είναι σκληρό. Είναι μπισκότο. Με γάλα μπορεί να φτιάξει άμα τα βουτήξει το γάλα. Έτσι σκέτα. Και μου έβαλε τώρα και μαλλί της γριάς, δεν ξέρω γιατί. Πώς μου σκάνε αυτές οι γεύσεις. Όχι, δεν θα το έπαιρνα ξανά. Το περίμενα ένα soft, έτσι να λιώνει μόνο του. Όχι να είναι τόσο σκληρό. 2 στα 10 απογοήτευση. Επόμενο snack, παιδιά, το οποίο είναι πάλι πατατάκια. Γαριδάκια βασικά, με κέτσαπ. Τρίτο στη σειρά, δηλαδή πόσα έχουν βγάλει με κέτσαπ. Για μένα δουλεύει. Εν τω μεταξύ, όλα μυρίζουν διαφορετικό. Αυτό τώρα, παιδιά, συγγνώμη, θα το παλαμίζει βόθρος. Τι γίνεται. Κακάκι, κάτι πάει λάθος με αυτό. Είναι αδιάφορο μάλλον. Ή έχω μπερδευτεί με τόσα που έχω φάει. Βάζω ένα 3 στα 10, όχι, δεν μου βγάζει κάτι. Δεν νιώθω ότι είναι κέτσα. Και τελευταίο, παιδιά, σνακ είναι πάλι γαριδάκια με αλάτι. Η αλήθεια είναι δεν έχω φάει ποτέ γαριδάκι με αλάτι. Συνήθως έχω φάει πατατάκι με αλάτι. Ωστόσο, για ποιο λόγο να φτιάξεις κάτι τέτοιο, δηλαδή αδιάφορο. Δεν μυρίζει κιόλα, φανταστείτε την αδιαφορήλα. Πατατάκια με αλάτι, λέει, και το αλάτι λείπει. Λογικά είναι τέτοιο για αυτούς που προσέχουν και δεν τρώνε αλάτια. Όχι, παιδιά. Δεν μου αρέσει για αυτό τώρα. Έχω κρεμιστεί. Τα μόνο που άκουσα, αν θέλω να τα δείξω, ήταν αυτά με κέτσα. Τα πρώτα. Τα πρώτα, παιδιά, ήταν φοβερά. Ήτανε τα καλύτερα. Και τα άλλα που μοιάζουν με δρακουλίνια. Τα πρώτα για αυτά. Για μένα όμως νικητές είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο ξεκάθαρα, αυτά εδώ πέρα με την πάπρικα και αυτά εδώ πέρα με την κέτσαπ. Σε αυτό βάζω 0 στα 10 διαφορίλα, νικητής για μένα είναι αυτό με το κέτσαπ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε πατήστε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μα όλες ειδοποιήσεις. Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους χαρούμενο Halloween, εμείς θα τα πούμε σίγουρα ξανά του χρόνου με Halloween βίντεο, ανυπομονώ και σίγουρα θα έχουμε πολύ καλύτερες ιδέες και πολύ ωραία τρομακτικά βιντεάκια. Μέχρι τότε εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!